Πάμε να δούμε το πανόραμα της 28ης αγωνιστικής με αριθμούς και με κάρτες. Εδώ τα σημερινά αποτελέσματα. Πλατανιάς Παναχαϊκή 4-3, Καραϊσκάκης ΑΟΧ Κισαμικός 0-0, Βόλος Απόλλων Λάρισας 1-3, τα στιγμιότυπα τα είδαμε νωρίτερα. Ηρακλής Τρίκαλα για το παιχνίδι που μιλούσαμε τώρα 1-0 στις καθυστερήσεις ο Ηρακλής. Ηρόδοτος Εγινιακός 4-2. Είπαμε ότι το Κέρκυρα Σπάρτη δεν έγινε, ματαιώθηκε το παιχνίδι. Θα δούμε τις επόμενες ώρες τι πρόκειται να γίνει, καθώς η ομάδα της Σπάρτης δεν συμπλήρωσε τους απαραίτητους ποδοσφαιριστές, τους 9 για να αρχίσει το παιχνίδι. Οπότε ματαιώθηκε ο αγώνας. Αίτητος Πάτων Εργοτέλης 0-3 άνευ αγώνα. Και αύριο διεξάγεται το παιχνίδι της Δόξας Δράμας απέναντι στον Απόλλωνα Πόντου στις 4 απευθείας μετάδοση από την ΕΤΡΙΑ. Πάμε στη βαθμολογία. Αυτή εδώ είναι η βαθμολογία, κυρίες και κύριοι. Ο Βόλος είναι στην πρώτη θέση με 57 βαθμούς, έχει εξασφαλίσει την άνοδο. Ακολουθεί ο Πλατανιάς με 52, Απόλλωνα Λάρισας 51, Εργοτέλης 47. Όλοι στο παιχνίδι της ανόδου για τα μπαράζ αυτοί οι τρεις. Ο Απόλλων Πόντου που και αυτός έχει ακόμα ελπίδες, 46 με παιχνίδι λιγότερο. Κέρκυρα 44 με παιχνίδι λιγότερο, ΑΟΧ Κισαμικός 43, Παναχαϊκή 42, Δόξα Δράμας 39, παιχνίδι λιγότερο, Ηρακλής 39 στην 10η θέση. Εν 10η θέση Καραϊσκάκης 39, Ηρόδοτος 31 και από εκεί και κάτω Τρίκαλα 29, Αίτητος 22, Εγινιακός 16 και Σπάρτη με παιχνίδι λιγότερο 14. Είπαμε ότι εκκρεμεί η απόφαση για τον αγώνα της Κέρκυρας με την Σπάρτη και ότι ο Απόλλων Πόντου και η Δόξα Δράμας έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Επόμενη αγωνιστική τώρα, Κυριακή 29η αγωνιστική, είναι την Κυριακή 21 Απριλίου. Όλα τα παιχνίδια στις 3, Ηρακλής Βόλος, Απόλλων Λάρισας Πλατανιάς από την ΕΤΡΙΑ. Απευθείας μετάδοση Γυνιακός Κέρκυρα Εργοτέλης Καραϊσκάκης, Παναχαϊκή Ρόδοτος, ΑΟΧ Κισαμικός Δόξα, Σπάρτη Απόλλων Πόντου, Τρίκαλα Αίτητος. Αυτό το παιχνίδι θα το πάρουν τα Τρίκαλα χωρίς να αγωνιστούν άνευ αγώνος λόγω του προβλήματος με την ομάδα των Σπάτων. Να πούμε ότι ο αγώνας Κέρκυρα Σπάρτη ματαιώθηκε. Και ματαιώθηκε για το λόγο ότι η φιλοξενούμενη Σπάρτη δεν συμπλήρωσε τον απαιτούμενο αριθμό ποδοσφαιριστών προκειμένου να πάρει μέρος στην αναμέτρηση. Υπενθυμίζουμε ότι 9 ποδοσφαιριστές πρέπει να έχει σύμφωνα με τον νόμο μια ομάδα για να κατέβει σε ένα παιχνίδι. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπήρξαν ποδοσφαιριστές που να καλύπτουν αυτόν τον αριθμό από την πλευρά της Σπάρτης, καθώς 3 ποδοσφαιριστές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με προβλήματα και έτσι δεν μπόρεσε η ομάδα της Σπάρτης να συμπληρώσει τον αριθμό των ποδοσφαιριστών προκειμένου να γίνει ο αγώνας, δεν μπόρεσαν να συμπληρώσουν αυτόν τον αριθμό, σύμφωνα πάντα με τα όσα ισχυρίστηκαν οι άνθρωποι της φιλοξενούμενης ομάδας που τελικά μετέβησαν στο νησί της Κέρκυρας. Βλέπουμε και τα στιγμιότυπα που πήραμε από το νησί των Φεάκων. Ο πρωταθλητής Βόλος γνώρισε την ήττα από τον Απόλλωνα Λάρισας που είναι τρίτος με 51 βαθμούς, ενώ ο Πλατανιάς επικράτησε 4-3 της Παναχαϊκής, είναι δεύτερος με 52. Το κυριακάτικο ντέρμπι των Λαρισαίων με τους Χανιώτες στη Φιλιππούπολη θα κρίνει ποιος θα πάει στον μπαράζ με τον 13ο της Super League. Ηλιόπουλος εκτελεί μπάλα, γκολ! 1-0 με τον Ηλιόπουλο στο 37ο λεπτό. Για τον Κοντοέ, βαθιά μπαλιά μες στον βρεθεί ο Τασιούλης. Λάθος εκεί, το γύρισμα και αυτό γκολ. Από τον Γκαλίτσιο, εκτελεί ο Μπραμπίγια στο σημείο του πέναλτι. Ο Λούκας, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Ολική ανατροπή. Με τον Μαρκολίνο να ετοιμάζεται προφανώς για απευθείας εκτέλεση φάουλ. Η μπάλα στα δίχτυα, εκπληκτικό γκολ, 1-3. Στο 87. Στα περιβόλια, ο Πλατανιάς προηγήθηκε Παναχαϊκής με 2 πολύ ωραία γκολ από τα αποδυτήρια. Ο Νίλ ήταν εκείνος που σκόραρε στο 3ο και στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης αντίστοιχα. Οι Αχαίοι κατάφεραν να μειώσουν 2-1 με το Μωρέ της Καστερής του πρώτου ημιχρόνου. 4 λεπτά μετά την επανέναρξη 49, ο Λουκίνας πραγματοποίησε 3-1. Στο 66, ο Μπιανκόνι ήταν αυτός που διεύθυνε σε 4-1 για τους χωρητικούς. 2 γκολ με πέναλτι από τον Ελευθεριάδη, τα οποία και τα δύο κέρδισε ο Κόβασεκ στο 77 και στις καθυστερήσεις του αγώνα, διαμόρφωσαν το τελικό 4-3 για την ομάδα του Γιάννη Τάτσι. Καραϊσκάκης Άρτας, ΑΟΧ Κισαμικός 0-0. Τόσο οι γηπεδούχοι του Απόστολου Χαραλαμπίδη,
όσο και οι Χανιώτες του Αλέκου Βοσνιάδη δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις υλικές ευκαιρίες, με συνέπεια να παραμείνει η λευκή ισοπαλία στο δημοτικό γήπεδο Αγίων Αναργύρων. Ηρακλής Τρίκαλα 1-0. Στο έκτο και τελευταίο από τα λεπτά των καθυστερήσεων, ο Παναγιωτόδης βρήκε τον Ζιαμπάρη και εκείνος πέτυχε τον γκολ που ίσως αποδειχθεί χρυσάφι για τον Γυραιό για την αποφυγή περιπετειών και την παραμονή στην κατηγορία. Η Ηρόδος Αιγινιακός 4-2. Η ομάδα της Βόρειας Πιερίας πήρε προβάδισμα στο 10 λεπτό με τον Ζανάκη. Η ομάδα της Νέας Αλικαρνασσού ισοφάρισε με τον Ηλιόπουλο 10 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου μέρους. Το 2-1 που έβαλε μπροστά τους Ηρακλειώτες πέτυχε 49 ο Γρεκός. Ο Νύκταρης στο 56 με πέναλτι που κέρδισε ο Γρεκός από τον Πετρούση, ο οποίος και αντίκρισε την κόκκινη της Ελένης Αντωνίου από την Ανατολική Αττική, έκανε το 3-1. Στο 74ο, οι Βορειολαδίτες μείωσαν σε 3-2 με τον ΕΠΑ. Το τελικό υπέρ του Ηρώδη 4-2 σημείωσε το 79 ο Αρμάντο Γκούφας.